Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αρχίσαμε και με τον συνάδελφο τον Αντρέα Παρασκευά. Με τις καιρικές συνθήκες είναι πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά το κλίμα εκεί, τις καιρικές συνθήκες στην Βιέννη. Δεν ξέρω τι καιρό κάνει στη Σκωρία. Εδώ πάντως δεν μοιάζει καθόλου με τον καιρό της Κύπρου. Από τον άνθρωπο που πατήσαμε, είναι ψηλόβροχο, συννεφιά και θερμοκρασίες βέβαια καμιά απολύτως σχέση με τις δικές μας, είναι μόνιμα γύρω στο 13-14. Χτες κάποια στιγμή ήταν 12 και με κατά διαστήματα δυνατούς ανέμους, όπως μπορεί να φανταστείς. Όμως αυτές είναι οι καιρικές συνθήκες, με αυτές οι καιρικές συνθήκες θα παίξει η ΑΕΛ, αυτές θα παίξει και η Αυστρία, έτσι. Ναι. Δηλαδή και για τους δυο θα είναι αυτά τα δεδομένα. Μόνο οι παίκτες της Αυστρίας είναι πιο συνηθισμένοι σε αυτές τις καιρικές συνθήκες, αλλά και για τους δικούς μας ποδοσφαιριστές είναι πιο καλοδεχούμενες τέτοιου είδους θερμοκρασίες παρά στις δικές μας τις πάρα πολύ ψηλές. Το λοιπόν, να θυμόμαστε πάντα ότι οι κυπριακές ομάδες δεν αποτελούνται από Κύπριους κατά ανάγκη παίκτες. Ναι, ναι, ναι. Όπως και οι Αυστριακοί δεν αποτελείται μόνο η ομάδα από Αυστριακούς. Πιθανόν να έχουν και αυτοί τους Πορτογάλους τους και τους Ισπανούς και τους Βραζιλιάνους. Οπότε, εξισορροπείται κάπως το πράγμα με τον τρόπο αυτό. Να πούμε ότι η ΑΕΛ απόψε θα παίξει με κίτρινες στολές. Και ενώ και φανέλες και παντελονάκια κίτρινα. Έχει συμφωνηθεί αυτό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ενώ η Αυστρία θα παίξει με τις λιλά στολές. Έχουν και παραλλαγές, αλλά με αυτές θα παίξουν και υπάρχει εδώ και ένα, μας το έχουν πει αρκετοί Αυστριακοί αυτό, οι ίδιοι αποκαλούν τους εαυτούς τους βιολετοί, αλλά οι άλλοι τους αποκαλούν κοροϊδευτικά, οι οπαδοί της Ραπίν ειδικά, τους αποκαλούν κοροϊδευτικά αντιελβέικιαν, που σημαίνει μεν εξέδες, προσπαθούν ναι. να τους κομικοποιήσουν κάπως το θέμα της στολής. Είναι αυτές οι αντιπαλότητες που έχουν ομάδες που είναι από την ίδια πόλη. Ναι, ακριβώς. Οι κόντρες στον τόπιο στοιχείο. Η Αυστρία, να πούμε ότι έχοντας χάσει από την Αλτάχ με 3-0 το περασμένο Σαββατοκυριακό στην πρεμιέρα, ενώ και με την Εμπράιστορφ έφερε 0-0 στο κύπελλο ομάδα τρίτης κατηγορίας και η Αυστρία φάνηκε τυχερή να περάσει στην διαδικασία των πέναλτι, ο κύριος Μπαλτάζαρ ήταν πάρα πολύ σοβαρός. Όπως, να πω Γρηγόρη, πάντα. Αυτός ο άνθρωπος από τον καιρό που πάτησε το πόδι του στην Κύπρο πρέπει να ψάξεις πολύ και δεν θα βρεις μια αντίδοση ασόβαρη και δεν το έχω εκφράσει από τους προπονητές αυτό το πράγμα όλα αυτά τα χρόνια. Ο άνθρωπος είναι σοβαρός, μετρημένος και δεν του ξεφεύγει μια φράση που να μην είναι σοβαρή. Είπε λοιπόν ότι δεν πρόκειται να μας παρασύρει αυτό το πράγμα, δεν θα θεωρήσουμε δηλαδή ότι επειδή η Αυστρία έκανε αυτό το κακό ξεκίνημα σημαίνει ότι δεν είναι καλή ομάδα. Και τονίσε επίσης και είναι σίγουρος ότι η Αυστρία θα μας σεβαστεί πλήρως. Έχει μια ιστορία πίσω της, έτσι. Δεν είναι στα καλύτερα της φεγγάρια τώρα, αυτό είναι γεγονός, αλλά από το σημείο να μην είναι στα καλύτερα της φεγγάρια η Αυστρία. Ως το σημείο να τη θεωρούμε εύκολη, ασφαλώς και δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και ο κ. Μπαλτάζαρ γι' αυτό λέω ότι ήταν αρκετά σοβαρός στις δηλώσεις του. Μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία. Γρηγόρη, δεν ξέρω αν θέλει να πούμε κάτι γι' αυτό ή αν θα τα αφήσουμε. Απλά στις δηλώσεις να σταθούμε λίγο περισσότερο του Μπρο Μπαλτάζαρ, που είναι σημαντικό να μην δεχθούμε γκολ. Πολύ ευχαριστός. Ο κ. Μπαλτάζαρ, ο οποίος άρχισε τις δηλώσεις του με αυτό ακριβώς το στοιχείο, ότι παίζουμε μια ομάδα που πρώτον σαφώς είναι δυνατότερη από τις πρώτες δύο που έπαιξε η ΑΕΛ. Να πούμε ότι εντάξει, αυτό είναι και αυτονόητο. Η ΑΕΛ που πέρασε διαπεριφάτου στον πρώτο γύρο απέναντι στην Τζόζεφ του Γιμπραλτάρ και της εκτός έδρας 4-0 και εντός 6-0. Εδώ δεν υπάρχει θέμα συζήτησης, μιλάμε για μια ομάδα άλλης κατηγορίας ουσιαστικά. Η ΑΕΛ που πέρασε πολύ εύκολα από το Λουξεμβούργο παρά το στενό 1-0, είχε τα τρία δοκάρια, είχε ανακάρο ευκαιρίες στο Λουξεμβούργο και απροσδόκητα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στην Κύπρο. Θυμόμαστε ότι το 2-1 έρχεται με πολύ μεγάλη δόση δυσκολίας και ίσως ο κ. Μπαλτάζαρ αυτά να θέλει να προλάβει, δηλαδή να μην υπάρξει σε καμιά στιγμή εφησυχασμός. Είπε λοιπόν ότι ο αυριανός μας, δηλαδή ο σημερινός αντίπαλος,
θα είναι καμία σχέση με τις δύο προηγούμενους αντιπάλους. Θα είναι πολύ πιο δύσκολη ομάδα, πολύ πιο σοβαρή ομάδα. Και εκεί ήταν που τόνισε ότι δεν μας ξεγελά το κακό ξεκίνημα που έκανε και θα την αντιμετωπίσουμε με τον σεβασμό που την εφαρμόζει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη Καλογύρου. Καλή δουλειά να σου ευχηθώ. Καλή επιτυχία στην ΑΕΛ και στην ΑΕΛ, σε όλες μας τις ομάδες σήμερα στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Να πάρουν ασφαλή αποτελέσματα που θα σας αφήνουν περισσότερες ελπίδες για πρόκριση στα play-off του Europa League.